Πέρα, μήπως μπορείτε να μας το εξηγήσετε σε αυτό, τι σημαίνει οργανωμένη βάση σε Υπουργεία. Εδώ υποθέτω, τώρα το άκουσα και εγώ, ότι εννοούσε σε εσωτερικό και σε κομματικό επίπεδο, εγώ το καταλαβαίνω. Σε Υπουργεία λέει. Ναι. Κοιτάξτε, ανατομέα έχουμε οργανώσεις μελών. Παράδειγμα, εγώ τώρα θα. Υπάρχουν οι σιδηροδρομικοί. Ναι, είναι άλλο πράγμα. Είναι εγώ αυτό είναι τομέας οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Ναι, αλλά εδώ λες το Υπουργείο. Τι θα κάνουμε, τομέας ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε Υπουργείο. Ανά Υπουργείο, ανά θέμα, ναι. Μπορεί πολύ πιθανό να υπάρχει οργάνωση βάσης. Υπάρχει. Τι να κάνει είναι, η οργάνωση βάσης, τι να κάνει. Και στα συνδικαλιστικές παρατάξεις, όλα τα κόμματα έχουν. Αυτό ισχύει. Μέσα στο Υπουργείο. Όχι ως δομή του Υπουργείου. Ούτε ότι παρεμβαίνουν στο έργο του Υπουργείου. Μπορώ εγώ να πω ότι εγώ θα είναι. Δεν, θα ήθελα να την ξανακούσω και να τη δω προσεκτικά. Αυτό κατάλαβα, ήταν μια ισοκομματική μάλλον κουβέντα αυτή. Δεν είχαμε οργανωμένη βάση σε κανένα Υπουργείο. Λοιπόν, είπε ο πρώην πρόεδρος της, τώρα εγώ πρέπει να μαντέψω τι ακριβώς είπε. Οργανωμένη βάση, εγώ θα καταλάβαινα αυτό το οποίο βεβαίως ισχύει. Ή αυτό το άλλο για το θέμα της διακυβέρνησης, μάλλον το εξήγησε σε ό,τι αφορά. Τι δεν είσαι στην εταιρεία. Εντάξει, εγώ βέβαια διαφωνώ σε αυτό. Εγώ επιμένω να σας πω την αλήθεια. Διαφωνείτε με τον κύριο Βούτση. Ναι, στο ότι θεωρείτε δεν ήμασταν έτοιμοι. Αυτό που μπορώ εκ των υστέρων τώρα, δηλαδή που δεν είμαστε στη διακυβέρνηση, να διαπιστώσω, είναι ότι δεν ήμασταν, ενώ ήμασταν τολμηροί στο να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, στο να διεκδικήσουμε, στο να φέρουμε κάποια νομοσχέδια που ήταν προωθημένα, εγώ θα έλεγα, κυρίως στο θέμα των δικαιωμάτων. Είχαμε. Βεβαίως, κάποιος θα πει πολύ σωστά. Εγώ βλέπω τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν υπολογίζει κανέναν. Μπορεί να καθίσει στη Βουλή μόνη της, να φύγουν όλα τα κόμματα και να ψηφίσει ότι ο διοικητής της ΕΕ πρέπει να έχει τυχείο. Μήπως εννοεί ο κύριος Βούτσης ότι πήρα τη διακυβέρνηση. Το έχουμε ακούσει και από την κυρία Μπαζιάννα στη συνέντευξή της. Ότι πήρα τη διακυβέρνηση, αλλά δεν πήρα την εξουσία. Κοιτάξτε, αυτό το έχετε παρεξηγήσει. Η εξουσία είναι αυτά που ζούμε σήμερα. Ζήσαμε και ως διακυβέρνηση. Μιλάω για κάποιο παραδικαστικό κύκλωμα που προφανώς αποδεικνύεται ότι κάτι γίνεται σε εκείνο το θέμα. Μιλάω και για την Οβάρτης. Δηλαδή, όταν σε μια χώρα υπάρχουν σκάνδαλα διεθνή από το FBI. Περιμένετε λίγο. Όχι, μπορεί να μην είναι ο όρος, αλλά εγώ θα πω το εξής. Ή ξέρω εγώ, είχαμε τις λύσεις Λαγκάρτ σε κάτι σερτάρια ξεχασμένες. Ή είχαμε διεθνές σκάνδαλο. Οβάρτης, διεθνές σκάνδαλο, FBI, τέλος. Και δεν προχωρούσε. Να εξεταστεί. Άρα εγώ υπήρχε παραδικαστικό την προηγούμενη κυβέρνηση. Λέω λοιπόν ότι αυτό γιατί σημαίνει. Γιατί τούτη κυβέρνηση κατηγορεί ότι έχετε εσείς παραδικαστικό. Παίρνει την κυβέρνηση, αλλά κάποιοι θεσμοί που λειτουργούν από μόνοι τους και διακριτά μπορεί να σου κάνουν πόλεμο και να ακυρώνουν και τις προσπάθειές σου. Άρα αυτό τι είναι. Πρέπει να παρέμβει στην δικαιοσύνη. Θέλει χρόνο. Όχι. Κατά τη γνώμη μου, σε μία δεύτερη τετραετία που ο λαός βλέπει, γιατί εμείς κυβερνήσαμε κάτω από ένα καθεστώς μνημονίου, ναι, με πολλές πιέσεις σε μία χώρα διαλυμένη. Όχι, δεν είναι έτσι. Όλοι και χειρότερα. Να σας πω κάτι. Ο Παπανδρέου κυβέρνησε είναι χειρότερα από εσάς. Είναι το ίδιο να παίρνεις μία χώρα κατεστραμένη, κυρία, με το χρέος αρρύθμιστο, χωρίς δανειακή σύμβαση. Και το ίδιο τώρα. Κυρία Πέρκα, με τα ταμεία γεμάτα, με ρυθμισμένο το χρέος, με έτοιμα νομοσχέδια. Κυρία Πέρκα, ο Παπανδρέου κυβέρνησε χειρότερες συνθήκες από εσάς. Σε πολύ χειρότερες συνθήκες από εσάς και με τα κάγκελα έξω από τη Βουλή, γιατί κάποιοι διαμαρτύρονται. Να πω και κάτι. Ούτε μην είσαι διαδήλωση. Να πω και κάτι το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Θα μιλήσω για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αφορά και το κανάλι το οποίο με φιλοξενεί. Σήμερα περνάνε διάφορα πράγματα στη Βουλή. Ναι. Θέλω να ακούσω ποια είδηση σήμερα θα πείτε για τον προϋπολογισμό ή για το νομοσχέδιο το αναπτυξιακό. Καλώ το είπα, πολυνομοσχέδιο, γιατί έχει μέσα ρυθμίσει παιδεία. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε να κάνει μία τομή, υπήρχε μία διαστρέβλωση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και σήμερα περνάνε πράγματα τα οποία δεν τα ακούμε στις ειδήσεις, δεν τα ακούει ο ελληνικός λαός. Παράδειγμα, και κλείνω. Ξέρει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει ένα άρθρο σήμερα στο αναπτυξιακό που απαλλάσσει τους καναλάρτες από το πόθεν έσχες και από την ονομαστικοποίηση των μετόχων. Κύριε Φωτήλα, περί οργανωμένης βάσης. Κοιτάξτε, τώρα, εγώ δεν έχω παρακολουθήσει επακριβώς τη δήλωση του κυρίου Βούτση, αλλά μου φαίνεται τέλος πάντων έτσι, να τηρεί αυτή τη θέση και αρχή του ΣΥΡΙΖΑ, το ότι υπάρχει ένα θέμα στη διάκριση των εξουσιών. Δεν ξέρω, δεν θέλουν να υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Ίσα-ίσα. Πώς γίνεται. Κύριε Φωτήλα, πάντως εγώ αυτό είπα. Ότι πρέπει να υπάρχει και κάθε εξουσία με δημοκρατικό θέλαμε τρόπο να κυβερνήσουμε, αλλά κάποια
δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτά, κάποιες δυνάμεις δεν μας αφήσανε. Αυτές ήταν στο δικαστικό, δηλαδή τι να κάνετε, κύριε, θα πρέπει Φωτήλα, να παρεμβαίνετε στις δικαστικές δυνάμεις, να μην παρεμβαίνετε. Εγώ θέλω την άποψή σας. Όταν υπάρχει ένα διεθνές σκάνδαλο, πρέπει να διερευνάτε. Και ποιος είπε το αντίθετο? Δεν υπήρχε αυτό. Μόλις πήγε κάποιος να το ανοίξει. Και... όχι να το ανοίξει. Τι εννοείται να διερευνάτε από τη δικαιοσύνη το σκάνδαλο? Το σκάνδαλο Νοβάρτης στάφτηκε. Εγώ να πω, η δάνεια των κομμάτων θα εξεταστούν. Μισό λεπτό, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Κυρία Πέρκα, κύριε Φωτήλα, συγγνώμη. Εξεταστική δεν κάνατε. Για τα δάνεια των κομμάτων, για τα δάνεια των καναλιών. Τίποτα δεν βγήκε. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εγώ την έκανα. Εγώ να απαντήσω. Εσείς την κάνατε. Εμείς λοιπόν τα στείλαμε στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αντισυνταγματικό νόμο κάνατε για την αδειοδότηση. Όχι, δεν είναι. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Το μισό νομοσχέδιο του Κατρούγκαλ το πετάξανε στα σκουπίδια του Συμβούλου της Επικρατείας. Δηλαδή εντάξει. Το 90% όχι το μισό. Για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Δεν καταλαβαίνετε. Εμείς την κάναμε καλά τη δουλειά μας και το στείλαμε στη δικαιοσύνη. Σειρά, και όταν η δικαιοσύνη το παίρνει, πρέπει να κάνει και αυτή τη δουλειά της.